Παραμένουμε στο θέμα. Υπάρχουν διαμαρτυρίες για το έργο στην Κορίνθου. Δεν γίνεται όπως ήταν προγραμματισμένο. Πρέπει πρώτα να γίνει η διάνοιξη των παράλληλων δρόμων της Κορίνθου, τονίζει μεταξύ άλλων ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Άργους, Δημήτρης Πλατής. Το Μάιο του 2000, μάλλον να ξεκινήσω πιο παλιά, επιμερών μας, είχαμε ξεκινήσει για το έργο της εισόδου της πόλης από το 2004 και 2005 το είχαμε εντάξει στο πρόγραμμα Θησέας και ξεκίνησε μια διαδικασία. Αυτό το κομμάτι είναι εθνική οδός και θα έπρεπε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου να συνεργαστεί με την ΔΕΣΕ στην Τρίπολη, η οποία είναι αρμόδια για να μας δώσει τη χρήση και να μας επιτρέψει κάθε παρέμβαση. Είχαμε προσπαθήσει εμείς μέχρι και το 6, είχαμε πάει ένα προσχέδιο στα μέσα του 2006, αλλά εγίνη δημοτική αρχή, αφού το ανεβοκατέβαινε Τρίπολη περίπου τις 7-8 φορές, μετά από 2,5 χρόνια από όταν αναλάβανε, πήρανε πέρσι το χαρτί, δηλαδή το 2009, τα μέσα του 2009, πήραν το χαρτί για την οριστική μελέτη. Αυτό ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ψηφίστηκε ομόφωνα από όλες τις παρατάξεις και της αντιπολίτευσης και ημίσων και έλασων. Ψηφίστηκε και από τη συμπολίτευση να γίνει το έργο. Όταν ξεκίνησε το έργο, οπωσδήποτε υπήρχαν αντιδράσεις από τους πολίτες και εμείς προσωπικά ως ψηφοδέλτιο της παράταξης το διαπιστώσαμε, διότι δεν γινόταν όπως ήταν προγραμματισμένο. Εμείς το είχαμε προγραμματίσει την είσοδο της πόλης, ήταν ένα κομμάτι από το σύνολο της ανάπλασης του βορείου τμήματος της πόλης. Δηλαδή το κομμάτι που είναι μετά τα γυμνάσια εκεί που το εργοστάσιο του Μαρίνου. Και θα έπρεπε να γίνουν οι διανοίξεις των δρόμων όλες, ώστε να μπορέσει να ανακουφιστεί η πόλη. Εμείς το είχαμε ξεκινήσει. Με αυτή τη δημοτική αρχή που είναι τώρα, δεν έχει γίνει καμία διάνοιξη και δεν έχει γίνει η διάνοιξη του περιφερειακού δρόμου, δηλαδή αυτού του δρόμου που θα έπρεπε να συνεχιστεί από την 25η Μαρτίου να βγει ευθεία γύρω δίπλα στις γραμμές και να πάει στον Ξεριά και πάλι να στρίψει αριστερά να βγει στη γέφυρα στην Μπάνιτσα. Δηλαδή θα πρέπει να πούμε ότι ο δρόμος δεν είναι αυτός που είναι αυτή τη στιγμή να περνάει μπροστά από το πρώτο λύκειο και να τέμνει την είσοδο της πόλης εκεί που είναι αυτή τη στιγμή. Αυτός ο δρόμος λοιπόν είναι η έξοδος και δεν στρίβει καθόλου προς την οδό Κορίνθου, αλλά φεύγει ευθεία παράλληλα με τις γραμμές του τρένου και στρίβει στο τέλος που φτάνει στο ποτάμι αριστερά και από εκεί βγαίνει τη γέφυρα. Αυτό λέει το σχέδιο πόλης, το οποίο έχει υπογραφεί από το 1989. Και με νομάρχη τον κύριο Σαραβάκου είχε γίνει η έγκριση της πράξης εφαρμογής του βορείου τμήματος, που εμείς διορθώσαμε με επιδημαρχίας μας διάφορα πράγματα και έγινε αυτό το οποίο έπρεπε να διορθώσουμε στα οικόπεδα των συμπολιτών μας. Τώρα λοιπόν για τον δρόμο. Αυτό λοιπόν η μελέτη η οποία υπάρχει της ΔΕΣΕ λέει για μία νησίδα στο κέντρο. Η πρότασή μας λοιπόν και αυτό που ψηφίσαμε εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο και αυτή τη φορά αλλά και την προηγούμενη φορά που είχε έρθει ήταν ότι να μην κατασκευαστεί η νησίδα, να γίνει πρώτα η ολοκλήρωση της διάνοιξης των δρόμων, των πλαγίων, των παραλλήλων δρόμων της Οδού Κορίνθου και αφού γίνουν όλα αυτά, τότε να το μελετήσουμε από καινούργια βάση το πώς θα πρέπει και ποια θα πρέπει να είναι η μορφή της νησίδας στο κέντρο του δρόμου. Αυτό γιατί, διότι ο δρόμος είναι μικρός, είναι στενός. Πριν από 7 περίπου 8 χρόνια είχαν πάρει μια απόφαση που είχε μικρύνει αρκετά η είσοδος της πόλης στο συγκεκριμένο δρόμο, στο συγκεκριμένο κομμάτι από τον Άγιο Νικόλα μέχρι τη γέφυρα του Ξεριά. Και από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχουν 14-15 μέτρα δρόμος, δεν μπορείς να έχεις μεγάλη πολυτέλεια. Αλλά επειδή δεν είναι αφεντικό, δεν μπορεί να κάνει το κουμάντο ο Δήμος Άργους τον δρόμο αυτό, αλλά είναι ιδιοκτησία, είναι εθνική οδός και είναι ιδιοκτησία της ΔΕΣΕ, γι' αυτό είπαμε ο Δήμος, η τεχνική υπηρεσία, να επανεξετάσει το θέμα και πάνω απ' όλα από σήμερα θα έπρεπε να ανοίξουν τα πεζοδρόμια, να κόψουν τα πεζοδρόμια, ώστε να εφαρμοστεί η πραγματική μελέτη για να γίνει η είσοδος για στάση στα λεωφορεία. Επειδή σε αυτό το κομμάτι υπάρχει ένα λύκειο, δύο γυμνάσια, ένα δημοτικό και ένα νηπιαγωγείο, υπάρχει ένα νοσοκομείο, υπάρχει μεγάλος φόρτος σε προσωπικό και πάνω απ' όλα χρειάζεται η ασφάλεια των συμπολιτών μας που θα κινούνται σε αυτόν τον δρόμο. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει, όπως είπαμε, να σταματήσει, να μην γίνει η νησίδα αυτή τη στιγμή, να ανοίξουν τα πεζοδρόμια ώστε να γίνει η στάθμευση για τα λεωφορεία που φέρνουν τα παιδιά το πρωί από
την γύρω περιοχή για το Λύκειο και για τα γυμνάσια αλλά και για το Δημοτικό. Και αφού γίνουν αυτά, μετά από ένα αλφα χρονικό διάστημα, επειδή δεν έχουμε να χάσουμε τίποτε, πλέον να αποφασίσουμε για την εισίδα στο που θα πρέπει να γίνει με όποια μορφή, που εμείς είπαμε ότι να προτείνουν στη ΔΕΣΕ η νησίδα να γίνει με σήμανση στο έδαφος. Δηλαδή, πώς έχουμε διαγράμμιση κάτω με τη λευκή λωρίδα, έτσι να γίνει και σήμανση και να μην υπάρχουν ούτε εμπόδια, ούτε τίποτε. Και βεβαίως ο πολίτης να μπορεί και το παιδί να μπορεί να περάσει από τη διάβαση των πεζών με την ανάλογη διαγράμμαση και ο πεζός να μπορεί από το νοσοκομείο να πάει απέναντι στο φαρμακείο ή στο εστιατόριο ή στην ταβέρνα, αλλά όχι να υπάρχει μία τσιμεντένια νησίδα η οποία να δυσκολεύει όλη την κυκλοφορία, διότι όπως είπαμε ο δρόμος είναι μικρός, δεν είναι μεγάλος, αλλά είναι ικανός για να αντέξει στο φορτίο της εξόδου από την οδό Κορίνθου και μόνο. Όχι να δέχεται και την 25η Μαρτίου, δηλαδή τον δρόμο αυτό που έρχεται. 25η Μαρτίου λέγεται ο δρόμο που έρχεται από τον ΟΣΕ προς τα πάνω και περνάει δίπλα στα σχολεία, στα γυμνάσια. Όλο αυτό το φορτίο είναι μεγάλο για να αντέξει αν θα γίνει αυτή η νησίδα. Εμείς ως ψηφοδέλτιο προτείναμε και ψηφίστηκε, δηλαδή δεν η πλειοψηφία είπε να πάει στη ΔΕΣΕ και από εκεί να αποφασίσουν. Εμείς είπαμε τώρα να σταματήσει, εμείς η μειοψηφία είπαμε και τα δύο ψηφοδέλτια είπαμε τώρα να σταματήσει το έργο και να συνεχιστεί όταν θα γίνουν οι παράλληλοι δρόμοι.